Γεια σας αγαπητοί φίλοι, πολλά έχουν γίνει για την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας, πολλά πρέπει να γίνουν για το ναυτικό, όμως και ο στρατός ξηράς, ο πανίσχυρος επίσης, για να μείνει ισχυρός χρειάζεται αναβάθμιση των αρμάτων των πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων, MLRS, RM70 κτλ. Γίνονται κινήσεις για τα άρματα. Όσοι δεν την είδατε, δείτε τη χθεσινή ζωντανή μετάδοση, θα εμφανιστεί σαν κάρτα στο τέλος της εκπομπής στην οθόνη σας. Εκτός από τις προτάσεις διαφόρων ξένων εταιριών και της ελληνικής EOD για την αναβάθμιση των εκατοντάδων Leopard 1A5 που διαθέτει η Ελλάδα, λέγεται ότι διαθέτουμε άνω των 500 1A5 Leopard GR και άλλων τύπων. Ο μεγαλύτερος χρήστης στον κόσμο, σύμφωνα με πληροφορίες, βλέπουμε και κινητήρες ούτως ώστε να τα κάνουμε ακόμα πιο γρήγορα και πιο ισχυρά. Μελίτα Power λοιπόν παρουσίασε κινητήρες για τα Leopard 1A5 και συντήρηση σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Τώρα τα Leopard έχουν τους MTU MB-838 CAM-500 με υποδύναμη 819 ύπων. Η γερμανική πρόταση θα τα κάνει ακόμα πιο γρήγορα και ισχυρά. Αυτή τη στιγμή μπορούν να αναπτύξουν τα άρματα αυτά, τα Panzer, 65 χιλιόμετρα την ώρα, σε οδό και εκτός οδού, στο δάσος, σε αγροτικές περιοχές, 45 χιλιόμετρα με εμπόδια κτλ. Λοιπόν, σας είπαμε χθες τι θα τοποθετηθεί στα άρματα που θα γίνουν πραγματικά κυνηγοί εχθρικών αρμάτων μάχης και δεν θα τους ξεφεύγει τίποτα στα θέατρα των επιχειρήσεων. Μάλιστα, επειδή είναι μικρότερα από τα Leopard 2A4 που και αυτά θα εξυγχρονιστούν και τα περίφημα 2A6 Hell που και αυτά πρέπει να φτάσουν το επίπεδο τουλάχιστον 7, οπωσδήποτε θα δώσουν μεγάλη ισχύ πυρός, αλλά τα 1α5 είναι κατάλληλα και για μάχες σε αστικό περιβάλλον. Και μην με ρωτάτε που είναι το αστικό περιβάλλον, διότι όταν θα γίνει η σύραξη, εάν γίνει, μακάρι να μην γίνει, οπωσδήποτε υπάρχουν σταθμοί στην προέλαση των αρμάτων μας, μεγάλες πόλεις, είναι ξεκάθαρο αυτό, γι' αυτό και ελπίζουμε να πριτανεύσει η λογική και ποτέ ο εξανατολών επιβουλέας να μην διανοηθεί να προσπαθήσει να κάνει πράξη τις απειλές του και να επιβουλευθεί την ελληνική κυριαρχία και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Πάντως δεν μπορούμε να πάμε μακριά, εισάγοντας μόνο να πούμε, αν και η ελληνική EOD εμπλέκεται σε θωρακίσεις Leopard ανά τον κόσμο, οι Τσέχοι ας πούμε ζητούν και είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με τη Γερμανία για την παραγωγή Leopard 2 αρμάτων μάχης σύμφωνα με τσεχικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι όχι μόνο θα ενισχύσουν τον τσέχικο στρατό, αλλά και την εγχώρια αμυντική τους βιομηχανία και τη βιομηχανία τους γενικότερα. Και το λέω αυτό σαν παράδειγμα για το τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς. Είναι η Excalibur Army, είναι τσεχοσλοβακικός όμιλος CSG, του κατασκευαστή όπλων Μιχάλ Στρνάντ. Λοιπόν, θα παίξει κέριο ρόλο στο συγκεκριμένο εγχείρημα και τα προκαταρτικά σχέδια επικεντρώνονται σε ένα σημαντικό τμήμα του άρματος, τους πυργίσκους στις εγκαταστάσεις Excalibur στο Στερνμπέρκ του Ολομούτς. Αυτά ετοιμάζονται και θα εμβαθύνει ακόμα περισσότερο ως συμπαραγωγός. Ας τα δούμε και εμείς αυτά. Υπήρχε πρόταση για συμπαραγωγή αρμάτων μάχης, γραμμή παραγωγής Leopard για τα Lynx και τα λοιπά. Όλα αυτά δεν ευωδόθηκαν, δεν προχώρησαν. Αυτό θα ήταν μια καλή κίνηση πιστεύω από την Ελλάδα που για διάφορους λόγους δεν ευωδόθηκε. Οι Γερμανοί πολλές φορές μας έχουν δείξει, ειδικά στις φρεγάτες μαζί με τους Ολλανδούς, ότι αυξάνουν διαρκώς τις τιμές και φέρνουν εμπόδια στη στρατιωτική ενίσχυση της Ελλάδος, την ώρα που αφιδώς μοιράζουν στο Κίεβο, χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιαεροπορικά κτλ. Εμάς έχουν αυξήσει κατά 200 εκατομμύρια ευρώ την τιμή για την αναβάθμιση των 4 φρεγατών ΜΕΚΟ 200HN, που φυλάμε τα σύνορα όλης της Ευρώπης εδώ, ενώ η γερμανική κυβέρνηση για το Κίεβο αποδέσμευσε άλλον έναν εκτοξευτή, άλλη μια συστοιχία να το πω πιο ορθά, MIM-104 Patriot. Λοιπόν, αυτά ας τα δούμε,
και ας πράξουμε και ας συμμορφωθούμε αναλόγως. Μοτέρ λοιπόν για τα Leopard 1α5 Melita Power MPD στην Ελλάδα παρουσίασε τους κινητήρες που αυξάνουν κάθετα την ταχύτητα και τις επιχειρησιακές δυνατότητες κατά συνέπεια των αρμάτων του ελληνικού στρατού. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και κοινοποιήστε τη σε Facebook, Instagram, X, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτετε. Ευχαριστώ θερμά, αγαπητοί φίλοι, γεια σας.